Καλώς ήρθατε στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Αθηναίων, το παλιό εργοστάσιο Πιλπούλ, που βρίσκεται στο Γάζι. Το ενδιαφέρον ενός χώρου σαν το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη είναι ότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Ότι δηλαδή μπορούμε να δείξουμε πολλών ειδών διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε γίνονται και πολύ συχνά κυρίως προτάσεις, δηλαδή αντί να ψάχνουμε εμείς να βρούμε τι θα κάνουμε, υπάρχει πληθώρα προτάσεων που έρχεται στο Δήμο και από αυτές η Εικαστική Επιτροπή και εγώ ως σύμβουλος εικαστικός για τα επιλέγουμε κάποιες εκθέσεις. Κάποιες εκθέσεις τις επιλέγουμε για λόγους καθαρά συμβολικούς ή θεσμικούς. Αυτή τη φορά συμβαίνει κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά, τουλάχιστον σε μένα. Είναι αυτό που λέμε να ανακαλύψεις ένα καλλιτέχνη και όχι μόνο να πεις ότι έχω την ισχύ μαζί με μια καλλιτεχνική επιτροπή και ένα θεσμό να του προσφέρουμε ένα χώρο να εκθέσει τη δουλειά του, αλλά να ενθουσιαστώ κι εγώ ο ίδιος, να γνωριστούμε, να δω σε βάθος τη δουλειά του και να φτάσω να γράψω και ένα κείμενο και να προλογίσω την έκθεση. Έχω τη χαρά να παρουσιάζω την τελευταία μου δουλειά, μια φωτογραφική δουλειά, με θέμα Λαλιμπέλα, η γη των Αγγέλων. Είναι μια φωτογραφική δημιουργία των τελευταίων 5 χρόνων, με αλλεπάλληλες επισκέψεις σε αυτή την ιερά πόλη και προσπαθώ να εξωτερικεύσω τα βιώματά μου σε αυτή την πόλη, αλλά και τα συναισθήματα που έντονα για να ξαναεπιστρέψω και να ξαναπάω και να επιλέξω αυτή την πόλη, τα οποία μπήκαν μέσα βαθιά μου και ήθελα να τα δώσω, ας πούμε, προς τα έξω. Ο κύριος Αρτίκος, από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι πραγματικά καινούργια συνάντηση, είναι, κατά κάποιο τρόπο, ξεκίνησε ως ερασιτέχνης φωτογράφος. Από κέφι, από πάθος, από ενδιαφέρον, μέσα από, καταρχάς, φωτογραφίζοντας την περιοχή του. Αυτά εγώ δεν τα ήξερα, ήξερα απλώς και μόνον το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης που μας έστειλε σε ένα PDF και που όταν είδα τις φωτογραφίες, ομολογώ ότι να πω συγκινήθηκα, να πω συγκλονίστηκα και τα δύο είναι αλήθεια. Καιρό να δω αυτού του είδους τις φωτογραφίες και δεν σας κρύβω ότι δεν στην αρχή από την λογική δυσπιστία που έχουμε στη δουλειά μας μπήκα στο ίντερνετ να δω τι φωτογραφίες υπάρχουν για αυτό το συγκλονιστικό τόπο το Λαλιμπέλα στην Αιθιοπία, τον οποίο ομολογώ ότι δεν τον είχα δει ποτέ με αυτό το μάτι και είδα τουριστικές φωτογραφίες, καρποστάλ. Θέλω να πω, είδα φωτογραφίες που ήταν πιο πολύ επιφανειακές παρά αυτή η ματιά που βγαίνει από αυτές τις φωτογραφίες που μας πάει, εμένα με πάει στα παιδικά μου χρόνια όταν ανακάλυπτα την τέχνη. Έτσι. Δηλαδή με πάει σε εποχές που αναρωτιώσουν γιατί ο Παζολίνη γυρίζει τα κατά Ματθαίον, το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον σε ταινία, τη στιγμή που το Hollywood έκανε υπερπαραγωγές για τη ζωή του Χριστού με τον Kirk Douglas ή με την ξεχωριόν superstar. Από φύσεως είμαι ανθρωποκεντρικός φωτογράφος και πάντα έψαχνα το θέμα μου να είναι ο άνθρωπος.
Αλλά ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσα την ελεύθερη έκφραση, το συνέστημα. Για να είμαι ειλικρινής, έκανα αρκετές περιοδίες από το Μεξικό, την Ευρώπη κτλ. Ναι, μεν, δεν ήθελα να κάνω ντοκιμαντέρ, έψαχνα ανθρώπους συναισθήματα. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είναι στις φτωχές χώρες που και ειδικά οι άνθρωποι στο μεταφυσικό τους κομμάτι εκφράζονται περισσότερο. Γι' αυτό και η πρώτη μου απόπειρα να κάνω αυτή τη δουλειά ήταν στην Ινδία. Πήγα αρκετό καιρό στο Βαρανάσι, φωτογράφησα, εντυπωσιάστηκα, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν το καταλάβαινα, δεν έμπαινα μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία. Κάποια στιγμή ξεφυλίζοντας στο ίντερνετ διάφορες, βλέποντας από τις φωτογραφίες του Magnum και όχι μόνο, είδα για τη Λαλιμπέλα. Μου άρεσε, εντυπωσίασε το τοπίο, η αρχιτεκτονική των ναών. Και αποφάσισα να διαβάσω για τη Λαλιμπέλα. Κοιτάζω, η Λαλιμπέλα, μια πόλη 15.000 κατοίκων, στα 2.700 ορεινά της Αιθιοπίας, με μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1978. Εκεί είναι λαξευμένες 11 εκκλησίες και από κάτι εικόνες που είχα δει, ότι λειτουργούν ακόμα με το τυπικό των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα και λέω θα πάω. Και πήγα την πρώτη φορά και μετά άρχισε πλέον να, όχι μόνο εντυπωσιάστηκα, έγινα ένα με αυτό το τόπο και τους ανθρώπους του. Και ξαναπήγα και ξαναπήγα και πάντα ήθελα να γιορτάζω μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης μαζί τους, διότι ήθελα να συμμετέχω σε αυτό το ένα πνευματικό πανηγύρι. Ώρες-ώρες, επειδή αυτοί χρησιμοποιούν και το χορό, τα τύμπανα, το λέω καμιά φορά ένα πνευματικό γούστικο, ας πούμε, θρησκευτικό γούστικο, γιατί λυκνίζονται αυτοί οι άνθρωποι και αλλαλάζουν όταν έρχονται σε στιγμές έξαρσης, ας πούμε, και αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Διατήρησα και κάτι άλλο, το οποίο το είχα επισημάνει από την ταινία του Σαλγκάδο και γενικά από τις αναφορές του Σαλγκάδο, όταν ο Σεμπαστιάν το 1980 τόσο με την πείνα είχε κάνει καταπληκτικές φωτογραφίες και είχε αναφερθεί για την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, των Κοπτών. Και αυτό το διαπίστωσε και με εξήταρε πάρα πολύ. Δηλαδή, παρότι είναι μεγάλη πτώχεια τους, η αξιοπρέπειά τους είναι εξαιρετική. Ο δε τρόπος ζωής τους μου θύμισε μια δωρικότητα. Γι' αυτό και για μένα το μονόδρομο, να το δω μονόχρωμα, ασπρόμαυρο δηλαδή, ήταν μονόδρομος. Και να το δω με μια άλλη αίσθηση, με ιδιαίτερη πνευματικότητα και όχι αυτό που φαίνεται να κάνω ένα ντοκιμαντέρ απλώς. Thank you.
Είναι δύσκολο να μιλήσω εγώ για το έργο μου, διότι δεν έχω συγκεκριμένη μανιέρα να δουλεύω. Είναι γεγονός όμως, έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Διότι είχα την τύχη να μαθητεύσω, να γνωρίσω ένα μέντορα μεγάλο, μέντοράς μου, τον Μάνο του Χατζηδάκη, και από εκεί έμαθα πολλά πράγματα. Τον ως αφοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Και είχα πάρει, δηλαδή, το παν όλα αυτά τα τεχνικά να υπηρετούν την τέχνη, να υπηρετούν τη σύνθεση, το όλον. Άρα λοιπόν, όταν πιάνω τη μηχανική, φωτογραφίζομαι, να με ενδιαφέρει το όλον. Δεν απλώς τα δεύτερα, τα τεχνικά, τα τεχτύπια και όλα αυτά, τα θεωρώ εργαλεία να βγάλουν αυτό το οποίο νιώθω εγώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, όλα πάντα εγώ μη ίσως τα λέω, γιατί κάθε μέρα αναθεωρώ. Ό,τι φωτογραφίζω, νομίζω το έχω δει στα παιδικά μου χρόνια. Μου βγαίνει από μέσα μου, δηλαδή. Συνήθως μου αρέσει να μην στέκομαι στο προφανές. Μου αρέσει να κάνω συνθέσεις. Γι' αυτό και σου λέγα, πάντα ονειρευόμουν να γίνω σκηνοθέτης. Βέβαια, δεν κάνω με το παραμικρό υπερβάσεις. Τηρώ τους κανόνες. Και όταν νιώσω την ανάγκη τους, υπερβαίνω, αν και όποτε. Δεν είναι σόν και καλά, δηλαδή, όπως μου βγει ακριβώς. Πιστεύω ότι η φωτογραφία έχει τρία στάδια. Το ένα είναι το κλικ. Είναι το προφανές. Τι βλέπει το μάτι σου. Όλοι κοιτάζουμε το ίδιο, βλέπουμε διαφορετικά. Το δεύτερο είναι, ίσως πολύ δύσκολο και επίπονο, είναι η επιλογή. Γύρισα από εκεί με χιλιάδες φωτογραφίες. Έπρεπε να διαλέξω 80 φωτογραφίες να εκθέσω και 122 να συντάξω το λεύκομα της έκθεσης, τον κατάλογο της έκθεσης. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όμως ταυτόχρονα σε εκπαιδεύει και σε κάνει πιο μετροεπή, πιο ωραία. Και το τρίτο, που είναι και η σφραγίδα του καλλιτέχνη, είναι πώς θα παρουσιαστεί. Εγώ συνήθως επιλέγω να στείνω μόνος μου τις έκθεσεις για να έχω, χωρίς να θεωρείται εγωιστικό αυτό, να έχω την ευθύνη της όλης μου παρουσίας, ας πούμε. Από το κλικ μέχρι και την έκθεση. Εδώ, και πάντα σου παίζει ρόλο και ο χώρος. Ετούτες εδώ ο χώρος είναι και μεγάλος και με βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ επέλεξα το εξής. Κάθε τείχος να το κάνω και ένα τοπίο, ένας τόπος που γίνονται διάφορα πράγματα μέσα. Δηλαδή, σε αυτό τον τείχο συγκεκριμένα βλέπεις μια πορεία των πιστών προς τον Άγιο Γιώργη, το σημείο αναφοράς της Λαλιμπέλα. Εδώ βλέπεις μια στατική εικόνα που όλοι προσεύχονται. Πιο κάτω θα δεις τις νυχτερινές, εδώ θα δεις πορτρέτα ανθρώπων, πιστών. Ναι, δηλαδή κάθε τείχος να είναι και μια ενότητα. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να, περιδιαβάζοντας, όταν περπατάει την έκθεση, να συνθέτει τις δικές σου ιστορίες με αφορμή τις εικόνες μου. Αυτό είναι ουσιαστικά, αυτή είναι η επιλογή μου και η τάση μου όσον αφορά στα στισήματα, όχι μόνο της αυτής της έκθεσης, πόσο μάλλον αυτής που έχει για να χαρακτήρα συγκεκριμένο, ας πούμε, πώς οι άνθρωποι σε αυτό το μαγικό χώρο της Λαλιμπέλα.
έλκη από το ότι συνυπήρξαμε μαζί σε ένα δικό μου οδηπορικό, το οποίο αφορούσε τόπους λατρείας στην Αθήνα. Συναντηθήκαμε λοιπόν σε διάφορες εκκλησίες Κοπτών και με κάποιο τρόπο αποκτήσαμε μια οικειότητα που μας έκανε να νιώθουμε σαν πάρα πολύ παλιοί φίλοι, ενώ ουσιαστικά ο χρόνος κοινής ζωής μας ήταν μέσα σε αυτούς τους τόπους του ιερούς, ας το πούμε έτσι. Πολύ χάρηκα που ολοκληρώθηκε αυτό το διπορικό του Βασίλη και το οποίο έχουμε τη χαρά να το δούμε και να το ευχαριστηθούμε. Διαπιστώνουμε πολύ μεγάλη χαρά τον τρόπο και το σεβασμό με τον οποίο στάθηκε απέναντι σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Και από προσωπική εμπειρία μιλώντας, χωρίς τη δική τους συμμετοχή, χωρίς τη δική τους άβρα, αυτές οι δουλειές δεν θα είχαν αυτή τη δύναμη και την υπέροχη ατμόσφαιρα την οποία έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε. Ουσιαστικά, μια πλήρη δουλειά του Βασίλη είναι αυτή που κι εσείς βλέπετε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα σώμα δουλειάς ολοκληρωμένο. Οι υπόλοιπες δουλειές, φωτογραφίες τους ήξερα σπαρτά και σπασμωδικά. Είναι η πρώτη φορά και για μένα που βρίσκομαι απέναντι σε ένα τόσο δεμένο έργο. Είμαι πολύ περήφανος για το αποτέλεσμα. Έχοντας ζήσει αντίστοιχη άβρα και αντίστοιχες εμπειρίες στις εδώ εκκλησίες, στις εδώ λαλιμπέλες τέλος πάντων, θεωρώ ότι ο τρόπος που σας παραλαμβάνω στάθηκε και εκμεύσε όλη αυτή την ατμόσφαιρα και την άβρα δείχνει ένα πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα μιλήσω τεχνικά γιατί η τεχνική του είναι άριστη. Δεν θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, είναι άψογες, είναι υπέροχα τυπώματα. Θεωρώ ότι η δύναμη της φωτογραφίας έχει να κάνει με τη στιγμή. Τώρα, όσο πιο καλά αποδίδεται αυτό, σαφώς προσφέρει. Αλλά αν η τεχνική σε παγιδεύσει στο να την υπερεκτιμήσει σε σχέση με το θέμα, πολλές φορές χάνεις λίγο την ουσία της προσπάθειας της εικόνας. Ο άνθρωπος σαν κεντρικό θέμα είναι ένα πολύ βασικό, ένα πάρα πολύ βασικό μέρος του έργου αυτού. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτές οι φιγούρες, είναι και ο άνθρωπος μέσα στο χώρο. Και ο χώρος αυτός είναι φτιαγμένος από τον άνθρωπο. Παρόλο ότι είναι 100% φύση και μια καταπληκτική φύση από ό,τι βλέπει κανείς, είναι σκαμμένος αυτή η φύση για να φτιαχτούν αυτοί οι ναοί μέσα στο βράχο με έναν τρόπο μαγικό. Έχω πάει στο Αγιονόρος, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ πιο μεγάλη η ένταση που σου δημιουργεί ακόμα και σε σχέση με το Αγιονόρος. Δηλαδή, μας πάει σε έναν κόσμο σχεδόν φανταστικό.
οι άνθρωποι που δουν γύρω από αυτόν τον τόπο, είτε είναι προσκυνητές, είτε είναι... Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στην Αφρική. Μιλάμε για μια περιοχή του κόσμου που περνά τα πάνδυνα. Που όλο συζητάμε και έχουμε μια αίσθηση της Αφρικής που είναι μιζέρια. Και εκεί πέρα βλέπει κανείς μια ανύψωση του ανθρώπου μέσα από την εργασία, μέσα, ένα τρόπο να είναι αυτές οι μορφές χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει εφετζίδικο κάτι στις φωτογραφίες. Παρόλο ότι η ίδια η φύση είναι εφετζίδικη, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει αυτές τις μαυρόασπρες φωτογραφίες σαν να εμφανίζονται αυτές οι φωτεινές μορφές μέσα από το σκοτάδι, μέσα από την μαύρη Αφρική, ας πούμε, μέσα από τη μαύρη, με την έννοια όχι ότι είναι μαύροι οι άνθρωποι, αλλά ότι είναι η μαύρη Ήπειρος, είναι μια Ήπειρος ταλαιπωρημένη που τους κάναμε σκλάβους, που εξακολουθούν να είναι πειραματόζωα για τις φαρμακευτικές εταιρείες και για τους εμπόρους όπλων και για το δουλεμπόριο, τους εμφύλους πολέμους κτλ. Και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο βγαίνει ένας μαγικός κόσμος ανθρώπων που μακάρι να ήταν όλη η ανθρωπότητα έτσι.